Γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Κορινθίας το 1506, γόνος μιας μεγάλης αυτοκρατορικής οικογένειας, της οικογένειας των Οταράδων. Ο προπάπος του είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο τελευταίος πρωθυπουργός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο προπάπος του είναι αυτός που διαλελούσε χωρίς φόβο και με θάρρος περίσσιο μέσα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, καλύτερα να βασιλεύσει το φακιόλι των Τούρκων, δηλαδή το σαρίκι του Τούρκου, παρά η τιάρα του Πάπα. Βλέποντας πως όταν οι Τούρκοι, αν οι Τούρκοι μπουν στην πόλη, θα έχουμε θρησκευτική ελευθερία. Σε αντίθεση, εάν ο Πάπας, η λέλαπα του αυτού του ανθρώπου, έφτανε ποτέ να βασιλέψει μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Γεννιέται λοιπόν το 1506, όπως είπαμε, στα Τρίκαλα της Κορινθίας, εκεί όπου κατέφυγε η οικογένεια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Άνθρωπος με ιστορία, αλλά και με μεγάλη περιουσία, ήδη παίρνει τα πρώτα γράμματα, μαθαίνει εκεί στα Τρίκαλα Κορινθίας. Όμως ανήσυχο πνεύμα, θέλει να μορφωθεί όχι μόνο κατά Θεό, αλλά και κατά άνθρωπο, φεύγει για να πάει στην τότε σχετικά ελεύθερη, μια και ανήκει στους Ενετούς, στη Ζάκυνθο. Εκεί θα έλεγε ότι η τύχη ιδιαίτερα τον ευλογεί. Αξιώνεται εκείνος, Άγιος Σον, να βαπτίσει έναν άλλον Άγιο που έμενε να δοξάσει την Εκκλησία, τον Άγιο Διονύσιο, τον προστάτη και πολιούχο της νήσου Ζακύνθου. Τον βαπτίζει και μεγαλώνει μέχρι τα 10 του χρόνια στα χέρια του. Άγιος, Άγιον καλή. Έτσι λοιπόν, αφού μορφώνεται, παίρνει την αναγκαία μόρφωση για εκείνη την εποχή, φεύγει ανήσυχο πνεύμα, θέλει να ακολουθήσει, αλλά και να γνωρίσει καινούριους τόπους και καινούργια σεβάσματα. Φεύγει στα Ιεροσόλυμα, μένει εκεί 10 ολόκληρα χρόνια, ασκητεύει στο Σαραντάριο Όρος. Εκεί και αυτός, ακολουθώντας το παράδειγμα του διδασκάλου του, μένει 40 μέρες, χωρίς φαγητό και χωρίς νερό. Ήταν τέτοια η ασκηθή, το ομολογούν οι αγιοταφίτες πατέρες, που πήρε από τότε, από την πρώτη κιόλας εποχή, την πρώτη εποχή εξόρευσή του, θα λέγαμε στην Παλαιστίνη, το προσωνύμιο ο Καψάλης, μια που έλαβε το χάρισμα να καίει τα δαιμόνια και να απελευθερώνει ανθρώπους που μαστίζονται από τον διάβολο. Μένει 10 ολόκληρα χρόνια υπηρετώντας τα Πανάγια προσκυνήματα και στη συνέχεια πάει Συρία, Ιορδανία, Αίγυπτος, Σινά, έρχεται στην Ελλάδα και φτάνει στο Άγιο Όρος, όπου ασκητεύει εκεί στην Αγία Άννα μέσα σε μια σπηλιά. Σε μια σπηλιά που αν κάποιος από τους άντρες βέβαια πια πάει, θα δει ότι χωράει μόνο έναν άνθρωπο και εκείνον καθιστό. Εκεί ασκητεύει και είναι τόσο μεγάλη η άσκησή του, η νηστεία του, η προσευχή που μένουν έκλειτοι και αυτοί οι αγιορείτες πατέρες οι ασκητές. Τέτοιον ασκητή, λέει, δεν είχαν δει ποτέ στα μέρη του Αγίου Όρους. Στη συνέχεια κατεβαίνει και πάλι στη Ζάκυνθο, όπου ασκητεύει μέσα σε μια σπηλιά, η οποία είχε, λέει, μόλις για είσοδο ούτε καν 50 πόντους μια τρύπα. Και να, από εκεί μπαίνει το φως και ο λιγοστός αέρας. Όταν όμως μπαίνει το λιγοστό φως και ο λιγοστός αέρας, όμως βγαίνει από αυτή την τρύπα, θα λέγαμε, από αυτή τη σπηλιά μέσα στη γη, ένα μεγάλο, περίλαμπρο φως, που είναι η μέσα, βγαίνει μέσα από τον ίδιο τον Γεράσιμο. Η άσκησή του, η μόρφωσή του, η νηστεία του, η προσευχή του, η κακοπάθειά του δεν αφήνουν αδιάφορο τον Άγιο Θεό αλλά και τους ανθρώπους. Κατά εκατοντάδες, λέει ο βιογράφος του, φτάνουν και ζητούν μόνο και μόνο να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Πιστεύω, αδελφοί μου, ότι για τον Άγιο Γεράσιμο τον νέο σκητή ισχύει κατά γράμμα αυτό που 13 αιώνες πριν είχαν πει για τον Άγιο Αντώνιο. Γνωρίζουμε για τον μεγάλο αυτό καθηγητή της ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο, ότι κάποτε, λέει, πήγαν κάποιοι να τον δουν.
Άρχισαν λοιπόν να του κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Έφτασε και σε ένα παιδί και ρωτάει, λέει ο Μέγας Αντώνιος, εσύ δεν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα? Και εκείνος το απαντά, Πάτερ μου, μου αρκεί μόνο να σε βλέπω. Έτσι γίνεται και ο Γεράσιμος. Αρκεί μόνο να τον δουν, να πάρουν την ευχή του, να φιλήσουν το χέρι του. Και κατά εκατοντάδες ο κόσμος έρχονται και αφήνουν στα πόδια τους τους στεναγμούς, τις χαρές και τις λύπες τους. Όμως ο κόσμος είναι πολλής και ο Άγιος δυσφορεί. Φεύγει, λέει ο βιογράφος, για πιο ερημικό μέρος και περνάει στο επόμενο νησί που είναι η Κεφαλονιά. Έμελε σε αυτό το νησί να αφήσει την τελευταία του πνοή και το άφθαρτο του σώμα εδώ και 5 αιώνες να εγκοδιάζει, να φυλά, να προστατεύει και να ερηνεύει την νήσο. Εκεί ζει πάλι μέσα σε μια τρύπα, στην ουσία τρύπα. Όποιος έχει πάει θα δει ότι είναι 3 μέτρα κάθε τη σκάλα για να κατέβεις μέσα στη γη, μέσα σε φοβερή, εκπληκτική θερμοκρασία και υγρασία. Εκεί μένει ο Άγιος, προσευχόμενος, μνηστεύων και προσευχόμενος όλη μέρα και νύχτα. Δημιουργεί και μοναστήρι με γυναίκες άβατον τότε, μόνο και μόνο για να προστατεύσει. Γιατί όσο ο άνθρωπος του Θεού κρύβεται, τόσο ο Θεός τον φανερώνει. Όσο ο άνθρωπος του Θεού κρύβει τα χαρίσματά του, τόσο εκείνα φανερώνεται στο λαό. Κατά εκατοντάδες, χιλιάδες φτάνουν. Τόσο που σκανδαλίζονται, λέει η ενετή Ρωμαιοκαθολική. Δεν είναι δυνατόν, λέει, ένας άνθρωπος, ένας ασκητής, ένας ξυπόλυτος, όπως λέει τότε ο διοικητής της Κεφαλονιάς, να είναι ανώτερος μέσα στο λαό ακόμα και από εμάς που έχουμε την εξουσία. Ο Άγιος κοιμάται το 1579 σε ηλικία μόλις 73 ετών. Πεθαίνει και σε 2 χρόνια όταν γίνεται η ανακομιδή του Λειψάντου που σήμερα εορτάζουμε και αύριο βρίσκεται άρθρο το Λειψανό του. Και πάλι οι Λατίνοι αντιδρούν και διατάζουν και πάλι να ξαναθαυτεί και για 3ο χρόνο. Ο Άγιος θάπτεται, αλλά ότου θαύματος και τον 3ο χρόνο ευωδιάζει το άφθαρτο του Λείψανο. Αναγκάζονται και εκείνοι να παραδεχτούν την αγιότητά του και να μπει έτσι σε ξύλινη στην αρχή, αλλά σε ασημένια στη συνέχεια λάρνακα. Και από τότε, από το 1560 περίπου, ο Άγιος, 1580 περίπου, ο Άγιος σωματικά, όχι μόνο πνευματικά, ευλογεί και αγιάζει. Αγγελίτε Αναστασίου Καρπλιέου, Ραγίων και Δικαίων και ο Πατώνιο Εκκίμ και Άνης,
ως Υιού και Θεού πόρου Πατρός ημών, γερασίμου του νέου του ασκήτου, που κύριε να κομιλεί το τιμίον αφού λειψάνον εορτάζομαι, και πάντως των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς. Επένε χρυσόμεν την εσύ τη θήκειον, κεραν το ασκήτον, ως κύριε ασκήτον, χαρά Θεού, απειλημένη αμάτων, την αέλενα ον χάρη. Προνήσει τους ζώντας, δε φωνώντας οι άντες, διό και διό.